και σήμερα στην εκπομπή του 984 φιλοξενούμε την επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πριν την ακούσετε θέλω να πω κάτι, για να δείτε ότι ζούμε την περίοδο του επικοινωνιακού μάτριξ. Λίγο πριν τις εκλογές, θα το πω χιδέα, μπορεί και στην ίδια να μην αρέσει, τι θυμήθηκαν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αμέσως μετά τις εκλογές, με το ποσοστό που συγκέντρωσε, άρχισαν επικοινωνιακά, δεν λέω κάτι άλλο, να επιτίθονται στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αρέσει δεν αρέσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου μετέχει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου και κανονικά θα έπρεπε να ακούν τις θέσεις και να ασκούν κριτικής, οξία οξύτατη, αλλά να ακούν τις θέσεις. Καλημέρα κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή σας μέρα. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, όντως στις τάξεις του κινήματος της πλεύσης ελευθερίας καλείτε και ληστές τραπεζών? Επηρεαστήκατε από κάποιους βουλευτές εκεί της Κρήτης, από τα κόμματα εξουσίας που είπανε μην ψηφίζετε τη πλεύση ελευθερίας γιατί ζητάει ληστές τραπεζών, μου φαίνεται, κύριε Σταχίνη. Μα δεν το βάλατε στο site σας? Δεν το βάλατε. Είδα κάποιες αναρτήσεις. Κοιτάξτε, η πλεύση ελευθερίας δεν αναζητεί ληστές τραπεζών, αναζητεί όμως τρόπους για να γίνει πιο γνωστό το κίνημα στους πολίτες και γι' αυτό το λόγο είχαμε εδώ και πολλά χρόνια βάλει σε αυτή τη φόρμα που έχουμε της επικοινωνίας, που είναι αμεσοδημοκρατική, είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και κάθε πολίτης στο site μας, στο πλευσελευθερίας.gr, μπορεί να γραφτεί ελεύθερα, κάτι που δεν το έχει κανένα άλλο κίνημα ακόμα. Είχαμε βάλει λοιπόν το ληστής τραπεζών, σκεφτόμενοι ότι είναι ένας τρόπος για να γίνει έτσι λίγο ένας δώρος και να μαθευτεί, να μαθευτεί η πλεύση ελευθερίας. Λοιπόν, χθες μας έκαναν τη χάρη όλοι αυτοί οι οποίοι μετά από τρία χρόνια το σταματά, μάλιστα, λέγοντας ότι η πλεύση ελευθερίας αναζητεί ληστές τραπεζών. Είναι προφανές ότι είναι χιούμορ. Είναι νομίζω σημαντικό πράγμα στη ζωή μας το χιούμορ. Ας μην το ξεχνάνε κάποιοι που φαίνεται ότι έτσι το έχουν χάσει. Και κατά τα άλλα εμείς είμαστε ανοιχτοί πραγματικά σε όλους τους πολίτες να έρθουν κοντά μας και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που έρχεται τόσος κόσμος μαζί μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι στην ουσία πριν μερικά χρόνια τρολάρατε στη διεύθυνσή σας για να κινήσετε το ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι τελικά αυτό που πήγε να σας γυρίσει γίνεται επικοινωνιακά μπούμεραγκ σε αυτούς που το σχεδίασαν, δηλαδή σας διαφήμισαν μια χαρά έστω και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό κατάλαβα. Ναι, αυτό έγινε ουσιαστικά αυτό το οποίο είχαμε επιδιώξει. Απλώς έγινε με λίγη διαφορά φάσης που λέμε. Είχε γίνει βέβαια και πριν από κάποια χρόνια το ίδιο και πάλι το είχα εγώ εξηγήσει στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει το βίντεο στην ιστοσελίδα μας, υπάρχει αυτός ο οδηγός για το πώς θα γραφτεί στο site που με τη φωνή του Διαμαντή του Καραναστάση εξηγεί ότι βεβαίως αυτό είναι πλάκα. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί πολίτες το κατάλαβαν αμέσως. Είναι ένα θέμα ότι κάποιοι πολιτικοί δεν το κατάλαβαν, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά επιμένοντας την καλή διάθεση, επιμένοντας το χιούμορ, επιμένοντας το χαμόγελο και επιμένοντας και στην αγάπη, θα πετύχουμε και το πεδίο της πολιτικής να αλλάξει. Ξέρετε, σήμερα έπεσε Μπρέχτ στην έκθεση στα ΕΠΑΛ και ο Μπρέχτ είναι αυτός που έχει γράψει ότι μεγαλύτερο αδίκημα και από τη ληστεία μιας τράπεζας, όχι ότι δεν είναι αδίκημα, είναι η ίδρυσή της. Άρα μέσα είστε με έναν τρόπο, λοιπόν. Ναι, ναι, έχει το φοβερό στίχο ότι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στο άνοιγμά της. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άλλα δεινά από άλλες τράπεζες και από την Τράπεζα Θεμάτων που δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Και κάνατε μια πολύ δυναμική παρέμβαση. Μέσω προεκλογικής περίοδου πήγατε μέχρι και στον Υπηρεσιακό Υπουργό Παιδείας. Ναι, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι ποτέ δυνατόν τα παιδιά τώρα του Λυκείου και οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου να ζουν τέτοιες καταστάσεις, να μην ξέρουν αν θα δώσουν, να είναι στον αέρα η μέρα τους, ο προγραμματισμός τους, να τους λένε
δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πότε θα δώσετε. Γενικώς να σπάνε τα νεύρα τους και κανείς να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει κάποια πρόνοια και για το τι θα γίνει με τα παιδιά σε επίπεδο βάσεων, γιατί δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα και σίγουρα αναστατώθηκε ο προγραμματισμός και το διάβασμά τους. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει με πολύ αποφασιστικό τρόπο να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο και να μην μπουν εμπόδια όπως αυτό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Α, είστε υπέρ της κατάργησης ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, γενικώς είμαστε υπέρ του να δοθεί άλλου είδους προσανατολισμός και περιεχόμενο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην, συνολικά στην εκπαίδευση. Θεωρώ ότι και θεωρούμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς είναι προσανατολισμένο σε τεχνικά εμπόδια που τίθεται στους πολίτες και στους μαθητές στο να έχουν πρόσβαση στη μόρφωση, ενώ θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η πρόσβαση στη μόρφωση. Και βέβαια θεωρούμε ότι όλο αυτό το σύστημα που ενθαρρύνει την παπαγαλία και που τελικώς περιστέλει τα εκπαιδευτικά δικαιώματα θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ειδικά μάλιστα για αυτές τις γενιές που ζήσανε τον κορονοϊό, που είχαν τηλεκπαίδευση, που είχαν όλα αυτά τα προσκόμματα στην εκπαίδευσή τους. Δεν νομίζω ότι προσήκει το να έχουν επιπλέον εμπόδια. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο εγώ έκανα το διάβημα χθες στον Υπουργό Παιδείας και αυτό έχει να κάνει με το δικαίωμα ψήφου των φοιτητών. Ναι. Γιατί στις 25 Ιουνίου, όπως ξέρετε, τα περισσότερα παιδιά και τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν εξετάσεις. Είναι η εξεταστική περίοδος, που σημαίνει ότι όσοι φοιτητές σπουδάζουν μακριά από την πόλη τους, από τον τόπο τους, θα εμποδιστούν ή θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε εμείς αυτό που προτείναμε και αυτό ζήτησα και από τον Υπουργό Παιδείας είναι να κάνει τα δέοντα ώστε να καταρτιστούν ειδικοί κατάλογοι εκλογικοί για τους φοιτητές να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο που σπουδάζουν. Δεν νοείται να τίθενται σε σύγκρουση και σε δίλημα το εκλογικό δικαίωμα και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, μιας και το θίξατε συναφώς, λένε εδώ ακροατές, σας στέλνουν την καλημέρα. Αυτό σημαίνει όποιος θέλει μπαίνει στα πανεπιστήμια και εκεί δεν θα υπάρχει κανένα σύστημα αξιολόγησης, κρίσης, θα πηγαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια και όσο αντέξουν τα πανεπιστήμια. Και δεύτερο ερώτημα. Και ποια είναι η τοποθέτηση. Όχι, κοιτάς, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Γιατί σημασία έχει να κάνει με ουσιαστικές συζητήσεις με περιεχόμενο. Γενικώς όλος αυτός ο ισοπεδωτισμός ότι ή θα κόβονται όλοι ή θα περνάνε όλοι και όποιος αντέξει και όσο αντέξει δεν έχει καμία, δεν έχει πραγματική ουσία. Αυτό που έχει ουσία είναι ότι η πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα αυτή τη στιγμή υπονομεύεται γιατί δεν είναι το επίπεδο ούτε της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, ούτε της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτό που θα έπρεπε. Η πολιτεία λοιπόν έχει να κάνει πάρα πολλά βήματα ακόμα για να εγγυηθεί αυτά και πολύ καλύτερη παιδεία στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και πολύ καλύτερη παιδεία στα πανεπιστήμια και στα τριτοβάθμια, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτά λοιπόν είναι στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε. Οι μαθητές και οι φοιτητές δεν είναι εχθροί της κοινωνίας, ούτε είναι παρίες. Είναι πολύ λάθος η νοοτροπία που βάζει γενικώς τη νέα γενιά στη γωνία και την αντιμετωπίζει ως απειλή. Μακάρι να θελήσουν και όλοι οι μαθητές να πάνε στο πανεπιστήμιο και μακάρι να έχουμε πανεπιστήμια ικανά και έτοιμα να παράσχουν παιδεία σε όλους. Βεβαίως εγώ είμαι υπέρ του να διευρύνουμε κατά το δυνατόν περισσότερο. Φυσικά και πρέπει τα παιδιά τελειώνοντας το σχολείο να έχουν πολλά περισσότερα εφόδια από αυτά που τους δίνει το σύστημα. Και σε αυτό λοιπόν εμείς είμαστε πάρα πολύ αν θέλετε έντονοι στη διεκδίκησή μας.
ότι λοιπόν η πολιτεία δεν έχει κάνει αυτά τα οποία θα έπρεπε, είναι εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί. Από εκεί και πέρα, εάν μπουν στο πανεπιστήμιο και παιδιά τα οποία μπορεί να μην μπορέσουν να το τελειώσουν τελικά, πάλι κέρδος θα είναι το να έχουν προσπαθήσει και πάλι κέρδος για την κοινωνία είναι η εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται ως αγαθό και όχι ως προϊόν που προνομιακά παρέχεται. Συναφώς, το ερώτημα που μου θέτουν εδώ είναι τα άλλα κόμματα έχουν τοποθετηθεί στο υπέρ και άλλα κατά και της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Ποια είναι η άποψη της πλεύσης ελευθερίας σε αυτό το θέμα? Η πλεύση ελευθερίας, με ρωτήσανε και σήμερα το πρωί, ήμουνα στο Sky και ευχήθηκα στα παιδιά καλή επιτυχία στις πανελλαδικές και το ίδιο εύχομαι και από την εκπομπή σας σε όλους τους μαθητές που ξεκινάνε σήμερα και αύριο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε υπέρ της διατήρησης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι από κάποιο δογματισμό, αλλά ακριβώς με την λογική την οποία περιέγραψα, ότι αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να παράσχει τέτοιου είδους ποιοτική δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, μια υποχρέωση στην οποία η πολιτεία δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε σε ένα άλλο επίπεδο να συζητάμε, αφού αυτό θα γίνει, αν μπορεί να επιδιωχθεί και με άλλους τρόπους η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά όσο η πολιτεία δεν το εγγυάται, δεν μπορεί να συζητάμε για το αν θα το επιτρέψει σε άλλους φορείς για να το κάνουν. Γιατί είναι ήδη η πολυπόμενη η πολιτεία σε αυτό, το οποίο συνταγματικά εδώ και δεκαετίες έχει ταχθεί να εγγυάται. Κλείνω αυτό το... Άρα για να συνοψίσω και να είμαι σαφής, είμαστε απολύτως κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Την ίδια ώρα όμως λέμε, και το λέμε καθαρά, ότι το άρθρο 16 επιτρέπει να γίνουν και νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να συμπεριληφθούν και να ρυθμιστούν τομείς της εκπαίδευσης που δεν έχουν ρυθμιστεί ξεκάθαρα στο άρθρο 16, όπως είναι η καλλιτεχνική εκπαίδευση για την οποία προέκυψε και όλο αυτό το ζήτημα το προηγούμενο διάστημα. Απαντήστε πολύ γρήγορα όμως, για να μείνουμε σε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μέχρι τις 12 και πρέπει να τα καλύψω. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Κώστας. Να μην άγχεστε, κύριε Σαχίνη. Θα απαντήσω εγώ κανονικά, να μην είστε αγχωμένος, γιατί θα αγχωθούν και οι ακροατές. Και ό,τι δεν προλάβουμε, εγώ στη διάθεσή σας είμαι να ξανακάνουμε. Ωραία. Λέει εδώ ο Κώστας, δηλαδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμη και έτσι πως το είπατε, δεν πειράζει κάποια παιδιά, ας είναι στο πανεπιστήμιο να πάρουν και ας μην το τελειώσουν, μόρφωση αιώνιους φοιτητές με φόρους που θα πληρώνουν οι Έλληνες? Λοιπόν, δεν είναι τέτοιο το φαινόμενο που να μας απασχολεί και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και αυτό καθαρά. Το πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων δεν είναι κάποιοι ελάχιστοι πραγματικά άνθρωποι που μπορεί να μπήκανε και να μην βγήκανε, ούτε πληρώνει κάποιο φόρο κανείς εάν κάποιος γράφτηκε στο πανεπιστήμιο πριν 20 χρόνια και δεν ξεγράφτηκε. Δηλαδή μην αναπτύσσεται στην κοινωνία ένας αυτοματισμός ότι φταίει κάποιος άλλος πολίτης για τις αβελτηρίες τις κρατικές και τις αβελτηρίες της πολιτείας. Το να μπαίνουν, να μπουν κάποιοι που να μην τελειώσουν το πανεπιστήμιο είναι παγκόσμιο φαινόμενο, συμβαίνει στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Εγώ έχω σπουδάσει σε 4 πανεπιστήμια, στη νομική της Αθήνας, στη νομική της Ναντέρ στο Παρίσι, στη Σορβόνη επίσης στο Παρίσι και στο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καμία χώρα του κόσμου που να αποκλεί το να μπεις και να μην τελειώσεις, ούτε είναι αυτό ένα μείζον πρόβλημα για να το συζητάμε σαν να προκαλείται κάποιο φοβερό ζήτημα. Θέλω την άποψή σας, γιατί το συζητάγαμε πριν από εσάς με έναν τέος πρεσβευτή. Υπάρχει μετά τις εκλογές στην Τουρκία μία ραγδαία πύκνωση πληροφοριών και ειδήσεων ότι θα μπούμε, μας πάνε και οι μεγάλοι σύμμαχοι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, σε έναν απευθείας διάλογο με την Τουρκία, όπου εδώ κάποιοι λένε καλός είναι ο διάλογος, αρκεί να υπάρχει το μίνιμουμ της εθνικής κόκκινης γραμμής, για την οποία όμως ο καθένας τη βάφει διαφορετικά, και ήθελα
ένα σχόλιο. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω στο κρίσιμο κομμάτι των εθνικών που από ό,τι φαίνεται και με έξωθεν πιέσεις θα επιταχυνθούν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι? Νομίζω ότι η πλεύση ελευθερίας είναι ίσως η μόνη πολιτική δύναμη που μιλάει πολύ ξεκάθαρα για τα θέματα αυτά, όχι ετεροκαθοριζόμενη από το τι θα κάνει η τουρκική κυβέρνηση και η όποια τουρκική κυβέρνηση, αλλά λέγοντας ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει πολύ συγκροτημένη εξωτερική πολιτική. Την εξωτερική πολιτική μας να είναι ξεκάθαρο ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε. Είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι έχει αφαιθεί ένα διπλό καθεστώς εν σχέση με τα χωρικά μας ύδατα. Δεν είναι καθόλου σωστό και είναι πολύ προβληματικό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επεξέτεινε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια μόνο στο Ιόνιο και άφησε τα υπόλοιπα χωρικά ύδατα και τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο στα 6 μίλια. Δημιούργησε δηλαδή ένα διπλό καθεστώς και τροφοδότησε την ψευδοπροπαγάνδα των Τούρκων ότι το Αιγαίο είναι κάτι διαφορετικό. Όταν λέω των Τούρκων υπογραμμίζω ότι μιλώ για τις κυβερνήσεις και όχι για τους πολίτες. Εννοείται. Είμαστε πάντοτε με τους και πάγια οι τουρκικές κυβερνήσεις μας λένε, οι τουρκικές κυβερνήσεις παλιώς μας λένε το Αιγαίο, παιδιά, είναι ένα ειδικό καθεστώς. Λέτε ο τρόπος που το χειριζόμαστε τους επιβεβαιώνει έστω και ακούσια. Λέω ότι ο τρόπος που το χειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και όλη η εφεκτικότητα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν άσκησαν ποτέ το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων, ούτε καν εναρμόνισαν τα χωρικά ύδατα με τον εναέριο χώρο. Ξέρετε ότι έχουμε εναέριο χώρο 10 μιλίων και χωρικά ύδατα 6 μιλίων πλην του Ιωνίου που έγινε αυτή η επέκταση. Όλο αυτό δημιουργεί ασάφειες και γκρίζες καταστάσεις στην ρητορική των τουρκικών κυβερνήσεων και θα έπρεπε η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, οργανωμένη σε αυτά τα ζητήματα, ούτως ώστε να μην εκμεταλλεύεται καμία τουρκική κυβέρνηση τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους φαινόμενα. Λέμε επίσης ότι θα έπρεπε συνολικότερα η εξωτερική μας πολιτική να είναι προσανατολισμένη στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και των εθνικών μας, στην προαγωγή των εθνικών μας θεμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, στα οποία συγκαταλέγονται πάρα πολλά ζητήματα και δυστυχώς η εξωτερική πολιτική είναι εξαντανακλάσεως ασκούμενη όλα τα τελευταία χρόνια, για να μην πω δεκαετίες. Δεν υπάρχει στρατηγική, δεν ενεργοποιείται μια εθνική εξωτερική πολιτική. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας δεν συνεδριάζει στα αλήθεια με αντικείμενο τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής και όλα αυτά τελικώς ζημιώνουν τη χώρα μας και τους πολίτες. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λένε εδώ πολλοί ακροατές, τα ομαδοποιώ για να δώσετε γρήγορα απαντήσεις. Άρα είστε υπέρ της οριοθέτησης ΑΟΣ με Κύπρο. Άλλος, εσείς είστε υπέρ ενός τείχου στο φράγματος στον Εύρο? Πώς τοποθετήσετε σε αυτά? Και κάποιος μου λέει, για κάτι, λέει, την πονηρή ερώτηση, δεν ξέρω αν ήταν πονηρή, τι θα έκανε ήδη αν ήταν πρωθυπουργός και τουρκικό κομμάντος μπαίναν πάνω σε μια ελληνική βραχονισίδα? Εμείς σε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Σαχίνη, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζουμε είναι ότι η πλεύση ελευθερίας διεκδικεί να γίνει αντιπολίτευση, αυτό δηλαδή το οποίο δεν υπάρχει στη Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υπεράσπιση πραγματική των πολιτών και υπεράσπιση και των δικαίων της χώρας μας. Η πλεύση ελευθερίας δεν παριστάνει ότι θα κυβερνήσει αύριο για να αρχίσει να εκθέτει κυβερνητικά προγράμματα και το ξεκαθαρίζω γιατί μου φαίνεται αρκετά αστείο το γεγονός ότι παρακολουθούμε κόμματα που έχουν κυβερνήσει να έχουν εκδώσει προγράμματα και να μην τα ξέρουν καν και να λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει γιατί δεν διαβάσαν τα προγράμματα τα οποία έγραψαν. Όπως μου φαίνεται επίσης αστείο
μικρά κόμματα που δεν πρόκειται να κυβερνήσουν να εξαγγέλουν προγράμματα και να λένε τι θα κάνουν αν θα κυβερνήσουν και πόσα δισεκατομμύρια θα ξοδέψουν και πώς κοστολογείται το πρόγραμμά τους. Τώρα, σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, για να δώσω μια ενιαία απάντηση που οριοθετεί και τις αρχές με βάση τις οποίες εμείς κινούμαστε. Εμείς κινούμαστε με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας είναι το διεθνές δίκαιο και αυτό πρέπει να το ενεργοποιεί σταθερά. Πρέπει οι συμμαχίες της να γίνονται με βάση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Άρα συμμαχίες με κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς που σέβονται το διεθνές δίκαιο και όχι που το παραβιάζουν. Και συνολικά ενέργειες στο πεδίο της διεθνούς κονίστρας επίσης που σέβονται το διεθνές δίκαιο. Πάρα πολλές φορές τίθενται ερωτήματα ή παίρνονται πρωτοβουλίες σαν να είμαστε στη ζούγκλα. Δεν είμαστε στη ζούγκλα. Υπάρχουν κανόνες στο διεθνές δίκαιο, υπάρχουν κανόνες για όλα τα ζητήματα και η Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εάν το κάνει αυτό, πολύ λιγότερα πράγματα θα παραμείνουν ακαθόριστα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Και χαίρομαι να σας διαβάσω τι μου λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, λέει. Μπορεί να πιστεύει κάποιος ό,τι θέλει για την κυρία Κωνσταντόπουλου, αλλά εγώ προσωπικά πρώτη φορά μετά από καιρό ακούω πολιτικό να μιλάει σε εκπομπή χωρίς να νιώθω οργισμένος με αυτά που λέει. Της εύχομαι καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κομβικά. Εσείς λέτε, εμείς δεν ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και λέμε ψηφίστε μας για να κυβερνήσουμε. Ψηφίστε μας για να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Το ερώτημα όμως, επειδή εκτός από το διεθνές δίκαιο υπάρχουν και άγρια, αδυσόπιτα συμφέροντα και ιδίως από μεγάλους παίκτες ισχύως. Λέω λοιπόν, έρχονται αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και όποιος άλλος θέλετε, σύμμαχοι μας, και μας λένε καθίστε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και συζητήστε για την αποστρατιωτικοποίηση, να πάρουν και αυτή τη διοίκηση στρατιάς του Αιγαίου 80 χιλιόμετρα πιο μέσα. Συζητήστε για κάποια αμφισβητούμενα που λέει η Τουρκία βραχονισίδες και νησίδες. Συζητήστε διότι δεν μπορείτε να την πνίξετε με την ΑΟΖΑΣ, τα ξέρετε αυτά τα αφηγήματα. Υπάρχει κόκκινη γραμμή, είναι για σας κόκκινη γραμμή αυτό που ακολουθούμε από το 1974, ρωτώ, μπορεί να μην είναι, ότι εμείς έχουμε μόνο μία διαφορά, την οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, τελεία. Κύριε Σαχίνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Ξέρετε ότι η πλεύση ελευθερίας έχει πάρει κρυστάλλινη θέση και καθαρή και για τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας και για τα ζητήματα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία είμαστε οι μόνοι που αντιταχθήκαμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, διότι δημιουργεί μια τρομακτική κατάσταση στην οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει να κάνει τον ανθρωποφύλακα και να κρατάει σε ελληνικό έδαφος ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σκοπό, ούτε έρχονται για να παραμείνουν στη χώρα, προσπαθούν να διέλθουν, και συνολικά δίνει υπερεξουσίες στην τουρκική κυβέρνηση και στον Ερντογάν για να εργαλειοποιεί το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Αυτή είναι μια συμφωνία η οποία υπεγράφει το 2016 από τον τότε Πρωθυπουργό και την οποία εφάρμοσε στη συνέχεια και ο μετέπειτα Πρωθυπουργός, δηλαδή ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Όλα αυτά τα σενάρια έρχονται οι τάδε και σας λένε αυτό. Όλα αυτά δυστυχώς είναι σενάρια στα οποία όσοι έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική δέχονται να απαντάνε έτσι πρόχειρα και ανεύθυνα, ενώ στα αλήθεια δεν έχουν φτιάξει πραγματικές στρατηγικές. Πραγματική στρατηγική λοιπόν στα εθνικά θέματα σημαίνει ότι έχεις συγκεκριμένη ατζέντα, την προάγεις φανερά και όχι γυρνάς γύρω-γύρω και δίνεις διαρροές τι έδειξες στον τάδε πολιτικό και στην τάδε κατηδία σκέψη σου. Έχεις ατζέντα συγκεκριμένη την οποία προωθείς φανερά, λοιπόν κομμάτι της ατζέντας σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά σαφέστατα πρέπει να είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων και η στεναρή διεκδίκηση του να μην αμφισβητείται αυτό το δικαίωμα.
υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η απόκρουση όλων αυτών των αμφισβητήσεων περί γαλάζιας πατρίδας, περί... Μην επεκταθείτε, κάντε μου τη χαρή. Ελπίζω όταν βρεθείτε στο Ηράκλειο να μπορούμε να τα πούμε και τηλεοπτικά. Σας ρωτώ αυτό που ρωτούν πολλοί. Εάν είναι έτσι, θέλω να μου εξηγήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Για να είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Σταθερά λέει ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή μέσα στη Βουλή, αλλά μόνο αντιπολιτευτική, είναι το ΚΚΕ. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί να την επιλέξω ως πιο σκληρή αντιπολίτευση. Δεν της ενδιαφέρει να κυβερνήσει τη χώρα. Η πλεύση ελευθερίας όταν μιλάει για αντιπολίτευση δεν εννοεί εθιμοτυπική αντιπολίτευση του να λέει ένα όχι και να φεύγει, του να είναι απούσα και να εμφανίζεται μόνο όταν είναι οι κάμερες ή μόνο όταν μιλάει ο αρχηγός. Η πλεύση ελευθερίας όταν μιλάει για αντιπολίτευση εννοεί αντιπολίτευση με περιεχόμενο, εννοεί υπεράσπιση, αυτό δηλαδή που κάνω και εγώ στη ζωή, να υπερασπίζομαι ανθρώπους που αδικούνται, κινήματα, δικαιώματα. Αυτό είναι που πρόκειται να κάνουμε με περιεχόμενο, δηλαδή θα είμαστε παρόντες στα νομοσχέδια, θα είμαστε διαβασμένοι και όχι αδιάβαστοι όπως είναι οι βουλευτές δυστυχώς και των κυβερνητικών κομμάτων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα έχουμε προτάσεις, θα προτείνουμε και θα καταθέτουμε νομοσχέδια, γιατί υπάρχει αυτό το δικαίωμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν αξιοποιείται. Και βέβαια θα ενεργοποιούμε πάρα πολύ και την δυνατότητα αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών, προσκαλώντας κόσμο στη Βουλή για να συζητάμε και επίσης ενεργοποιώντας τη διαδικασία που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής και είναι η διαδικασία της ακρόασης φορέων που δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία πριν από την ψήφιση των νομοσχεδίων, ενώ αυτά συζητούνται, να τοποθετείται. Θα είμαστε εκεί και θα μπλοκάρουμε τροπολογίες αντισυνταγματικές, θα είμαστε εκεί και θα μπλοκάρουμε διαδικασίες βουλευτικής και υπουργικής ασυλίας, θα είμαστε εκεί για τη διαφάνεια, θα είμαστε εκεί γενικά μια ζωντανή, ενεργή δύναμη, καμία σχέση με αυτό που βλέπουν οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια, μεγάλη σχέση με αυτό που με έχουν δει εμένα να κάνω κοινοβουλευτικά. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και θα συμφωνήσουν και εκείνοι που ρωτάνε ότι δεν περιορίζεται σε μια τυπική και εθιμοτική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι από αυτού δεν έχει κανείς καμία αμφιβολία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο από στόμα σε στόμα έχει γίνει σύνθημα αυτό. Ότι με τη ζωή στη Βουλή, μάλλον η Βουλή θα αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον. Αν επιλέξουν οι πολίτες, γιατί πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή του. Όμως εδώ έρχεται ένας φίλος και με ρωτάει το εξής. Και τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ωραία, τα κόμματα έχουν προγράμματα που δεν έχουν διαβάσει. Όμως υπάρχουν κάποια αναντήρητα θέματα σκληρά. Για παράδειγμα, είναι υπέρ της φορολόγησης των υπερκερδών των μεγάλων εταιριών. Τι ορίζεται ως μεσαία τάξη όταν ξεσηκώνεται επικοινωνιακή θύελα για τη φορολόγηση μερισμάτων σε εισοδήματα άνω των 200.000? Είναι μεσαία τάξη αυτό το πράγμα? Εγώ δεν έχω μέρισμα, λέει, και αισθάνομαι ότι είμαι μεσαίος, αλλά μέρισμα δεν έχω. Τι λέτε γι' αυτά? Αναλέω ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία τα παρακολουθούμε. Εγώ τουλάχιστον γελάω που βλέπω έτσι αυτούς τους αυτοσχεδιασμούς και όλη αυτή την προκυρολογία. Βλέπω να μην ξέρουν βουλευτές που έχουν διατελέσει και υπουργοί πότε υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτό είναι, ξέρετε, πάρα πολύ χοντρό. Δηλαδή το να τόσο, ας πούμε, πώς να το πω, προκλητικά να διαδηλώνεις ότι δεν το βγάζεις το ψωμί σου, αλλά είσαι τελικώς μισθοσυντήρητος των κομμάτων και του δημοσίου, είναι από θέση πολιτική, είναι ένα πρόβλημα. Εμείς λοιπόν, εμένα θα με επιτρέψετε να μην ενδώσω σε όλη αυτή την συζήτηση, η οποία το μόνο που αναδεικνύει είναι η προχειρότητα και η έλλειψη προετοιμασίας εκείνων που κατά τα άλλα παριστάνουν ότι είναι πανέτοιμοι να κυβερνήσουν. Και να επιμείνω στο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, έχει ανάγκη από υπεράσπιση. Και συνολικά η χώρα μας και η πατρίδα μας έχουν ανάγκη από υπεράσπιση. Και όταν βάλλονται τα δικαιώματά τους, και όταν αμφισβητούνται τα δικαιώματά τους, και όταν τους λένε ότι είναι προνομιούχοι ενώ στα αλήθεια
δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, και όταν τους λένε ότι μπορούν να βγάλουν το μήνα με ψίχουλα, ενώ αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία. Εμείς λοιπόν αυτό είναι που θα επιτελέσουμε, και δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς ότι θα το κάνουμε με γνώση, με ευαισθησία, έχοντας υπερασπιστεί ανθρώπους και κάνοντας αυτή την υπεράσπιση όλο αυτό τον καιρό, και όχι παριστάνοντας ότι είμαστε κάτι άλλο που δεν είμαστε. Λέει ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο, στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, λέει, στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή σπόντα για κάποιους που δεν έχουν διαβάσει πότε και νοθήτευσαν οι υπουργοί γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι ειλικρίνης, δεν πρέπει και η ίδια να σχολιάσει υποψήφια βουλευτή του νομού Μαγνησίας, την κυρία Κοντογιάννη, η οποία σε ερώτηση δημοσιογράφου τι πρόγραμμα έχετε για τη Μαγνησία, η απάντησή της ήταν ότι δεν έχει. Δεν είναι θέμα αυτό? Να πω τώρα για τη συγκεκριμένη, συνέντευξη. Ήταν μια ατυχή στιγμή ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικής λοιπόν? Δεν είναι επαγγελματίας, είναι μια γυναίκα που είναι καθηγήτρια γαλλικών, έχει κάνει τη μετεκπαίδευσή της στη Γαλλία, έχει ζήσει 36 χρόνια στο εξωτερικό ως σύζυγος διπλωμάτη και έχει γυρίσει στο Πύλιο, την πατρίδα της, το τελευταίο 1,5 χρόνο και κάνει αγώνα για τα πολιτιστικά και για τα περιβαλλοντικά θέματα. Mm-hmm. Έχει 4 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 είναι μετανάστες, και φυσικά δεν παρέστησε ούτε ότι πρόκειται να αναλάβει την περιφέρεια Μαγνησίας, ούτε τον Δήμο Μαγνησίας, ούτε καν... Κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως θα μου επιτρέψετε εγώ τώρα, και όχι ο ακροατής, μισό λεπτό, εγώ όχι ο ακροατής, να είμαι λιγάκι πιεστικός αυτό. Σωστά το λέτε. Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικής. Όμως δεν σκέφτεστε ότι θα σκεφτεί και ο ψηφοφόρος? Καλά, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τα ζητήματα της Μαγνησίας φιλοδοξεί να με εκπροσωπήσει? Δεν φιλοδοξεί να τον εκπροσωπήσει, και αυτό προσπαθώ να απαντήσω, αλλά υπάρχει έτσι μια εκμετάλλευση μιας, ξαναλέω, ατυχού στιγμής ενός ανθρώπου απλού. Δεν ετέθη ποτέ ζήτημα ότι η κυρία Κοντογιάννη θα ήταν πρώτη στην λίστα των ψηφοδελτίων, αλλά πολύ περισσότερο είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση να ρωτάς έναν άνθρωπο που κατεβαίνει με την πλεύση ελευθερίας ποιο είναι το πρόγραμμά σας για τη Μαγνησία. Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η πλεύση ελευθερίας δεν παριστάνει ότι θα εκπονήσει πρόγραμμα για τη Μαγνησία. Αντίθετα, λέει ότι θα κάνει τα πάντα σε όλη τη χώρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους, και βέβαια είναι γνωστό και στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο ότι η πλεύση ελευθερία στη Μαγνησία, και εγώ προσωπικά, είμαι στο Βόλιο και στο Πύλιο τουλάχιστον 3-4 φορές το μήνα, υπερασπιζόμενοι πολίτες που μάχονται για τη δημοκρατία στην περιοχή, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον κύριο Μπέο, ο οποίος περιστέλει δικαιώματα, επιτίθεται σε πολίτες, έχει στερήσει την πρόσβαση στο νερό στις Αγιάτες και ούτω καθεξής. Δίνονται μάχες στην περιοχή. Για το δήμαρχο του Βόλου, λέτε, για να πω για όσους δεν έχουν καταλάβει. Για το δήμαρχο του Βόλου, λέω. Ξέρει λοιπόν και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι είμαι και εγώ παρούσα στην περιοχή συχνότατα, όπως είμαι σε όλη την Ελλάδα. Γυρνάω την επικράτεια 3-4 φορές το χρόνο, όχι προεκλογικά, αλλά σε όλη την περίοδο. Και βεβαίως, το ξέρετε και εσείς, και στο Ηράκλειο έρχομαι συχνά, και στα Χανιά και στην Σιτία και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, τα γνωρίζει λοιπόν αυτά. Και τώρα αν τελικώς το αμάρτημα είναι ότι ένας άνθρωπος βγήκε και μπλόκαρε όταν τον ρωτήσανε με αυτόν τον τρόπο, ας μας συγχωρήσουν ότι έγινε αυτό το αμάρτημα. Το σίγουρο όμως είναι ότι η πλεύση ελευθερίας ούτε τάζει ρουσφέτια ως πρόγραμμα για τη Μαγνησία ή για οποιοδήποτε άλλο μέρος, ούτε παριστάνει κάτι που δεν είναι, ούτε ψεύδεται. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, σας έχω παραδώσει ακροατές από ό,τι καταλάβατε, και νομίζω ότι είναι και πιο ωφέλιμο. Ποια είναι η άποψη κυρίας? Κύριε Σαχίνη, εγώ εξάλλου δέχομαι τηλεφωνήματα. Το ξέρω, το ξέρω. Ακόμη και από μαθήτριες που έπεσε η Τράπεζα Θεμάτων. Ακόμη και από αυτές. Το κινητό μου όλη την ώρα, ναι. Λέει ο Αντώνης, ποια είναι η άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το σημερινό κοινοβουλευτικό σύστημα? Τι πιθανές παθογένειες εντοπίζει, και αν θεωρεί ότι τελικά εκπροσωπείται σήμερα η βούληση του λαού
ή αυτοδιεκδικεί να εκπροσωπήσει τη βούληση του λαού. Το σημερινό κοινοβουλευτικό σύστημα έχει το βασικό πρόβλημα σε όλα αυτά τα χρόνια, ότι κοινοβουλευτικά ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν εκπροσωπείται. Και δεν εκπροσωπούνται πρώτον εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν κόμματα τα οποία αποκλείονται από την εκπροσώπηση λόγω του ορίου του 3%, όπως δεν εκπροσωπούνται και όλοι οι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν και που εγώ προσωπικά δεν τους θεωρώ απολυτικούς ή αδιάφορους. Είναι συνήθως άνθρωποι απογοητευμένοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν με την ψήφο τους τα πράγματα. Άρα για μας το πρώτο μέλημα είναι όλον αυτόν τον κόσμο να τον ενεργοποιήσουμε, να τον φέρουμε στη συμμετοχή και κάνουμε πραγματικά πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή θεωρώ ότι σπάσαμε σε ένα σημείο την αποχή και όλη αυτή την απογοήτευση. Έρχεται κόσμο στην πλεύση ελευθερίας, επικοινωνούν μαζί μας λέγοντάς μας ότι θέλουν πια να ψηφίσουν πλεύση ελευθερίας ενώ δεν είχαν ψηφίσει εδώ και χρόνια ή και δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχουν αυτές οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά στα πράγματα. Εγώ τις εφάρμοζα και ως πρόεδρος της Βουλής, όπως ξέρετε. Δεχόμουν πολίτες τα συλλαλητήρια όταν περνούσαν από τη Βουλή, ερχόταν αντιπροσωπεία, συζητούσαμε τα αιτήματά τους, διοργανώναμε συζητήσεις με πολίτες, είχαμε επιτροπές μικτές με συμμετοχή πολιτών. Όλα αυτά είναι υπέρ της δημοκρατίας. Η Βουλή, η οποία είναι περίκλειστη, η οποία είναι μια Βουλή προνομιούχων, ένα κλαμπ ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι κάποιο προνόμιο το να είσαι βουλευτής, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμείς πιστεύουμε για τη Βουλή. Εμείς πιστεύουμε σε μια Βουλή ζωντανή και ανοιχτή, που αυτό που κάνει θα αφορά τους πολίτες και θα το βλέπουν οι πολίτες και θα είναι κομμάτι της διαδικασίας οι πολίτες. Πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Σαχίνη, μου λέει, όταν ήσουν πρόεδρος έβλεπα Βουλή, τότε καταλάβαινα τι γίνεται και ούτω καθεξής. Το να είναι οι διαδικασίες διαφανείς και να καταλαβαίνουν οι πολίτες τι γίνεται, πώς γίνεται η συζήτηση, γιατί γίνονται έτσι τα πράγματα, τι είναι αυτό που συζητείτε, τι δικαιώματα υπάρχουν και ούτω καθεξής, είναι ζωτικό. Εμείς λοιπόν, εφόσον μπούμε στη Βουλή με την εμπιστοσύνη των πολιτών και όλα δείχνουν ότι αυτή η εμπιστοσύνη αυξάνεται και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, μια τέτοια Βουλή θα επιδιώξουμε να υπάρξει και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεισφέρουμε. Οφείλω να πω ότι είτε συμφωνεί κανείς μαζί σας είτε διαφωνεί, που είναι δικαίωμά του, πιστώνεται ότι είστε η πρόεδρος της Βουλής που επί των ημερών της συγκροτήθηκε επιτροπή για το δημόσιο χρέος. Το τι έγινε μετά είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε μια συζήτηση με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο για το δημόσιο χρέος της χώρας, που δεν είχε γίνει. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής με αφορμή αυτό, γιατί το λένε εδώ πάρα πολύ. Και ποια είναι η θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την σχέση της χώρας με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη? Τι λέει εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου? Εγώ, όπως ξέρετε, κυρία Σαχίνη, έχω ζήσει εκτός από την Ελλάδα σε άλλες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπουδάζοντας και εργαζόμενοι. Στην Γαλλία, όπου σπούδασα σε δύο πανεπιστήμια, έκανα το δεύτερο πτυχίο μου στην ΑΝΤΕΡ, στο Διεθνές Δίκαιο, και το πρώτο μου μεταπτυχιακό στη Σορβόνη, στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και την Αντεγκληματική Πολιτική στην Ευρώπη. Και έχω δουλέψει και στην Ολλανδία. Και έχω κάνει και το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, όπου έχω και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άρα, με αυτή την εμπειρία και με αυτή την αναφορά και με την ειδίκευσή μου, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έτος 2023 να μην μιλάμε με σχήματα τα οποία δεν έχουν αναφορά ούτε στην πραγματική κατάσταση, ούτε στην πολιτική κατάσταση, ούτε στην νομική κατάσταση. Τι εννοώ? Τίθενται ερωτήματα υπέρ ή κατά, μέσα ή έξω, εντός, εκτός, το ένα ή το άλλο. Το ζητούμενο είναι ότι στην Ελλάδα του 2023 υπάρχουν δυνατότητες, δικαιώματα, εθνικά δίκαια, τα οποία οι κυβερνήσεις οι ελληνικές
σε όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν ενεργοποιήσει. Αναφερθήκατε, ας πούμε, στο ζήτημα της, του λογιστικού ελέγχου του χρέους. Mm-hmm. Όπως είχα πει και τότε, ο λογιστικός έλεγχος του χρέους που προκάλεσε τέτοιο σάλο προβλέπεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόλα αυτά η Ελλάδα και η χώρα μας και η Βουλή ήταν η πρώτη και η μόνη χώρα και η πρώτη και η μόνη Βουλή που δημιούργησε Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πριν αρχίσουμε να συζητάμε με μανιχαϊστικούς όρους, με άσπρο μαύρο, θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τι δικαιώματα έχουμε και δεν τα ενεργοποιούμε, ποια δικαιώματά μας παραβιάζονται και δεν αντιδρούμε και συνολικά με ποιο τρόπο πορευόμαστε στους διεθνείς οργανισμούς των οποίων είμαστε μέλος. Δεν μπορεί να πορευόμαστε με τη λογική του ότι εκλέγονται στα όργανα αυτά, όταν μιλάμε για Ευρωκοινοβούλιο, πρόσωπα όπως η κυρία Καϊλή και άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το αξίωμα του Ευρωβουλευτή για να διαπλέκονται, ούτε μπορούμε να αποδεχθούμε ότι τελικώς το πεδίο αυτών των διεθνών οργανισμών είναι οι δημόσιες σχέσεις ή η ενίσχυση των γραφειοκρατιών. Εμείς λοιπόν μιλάμε ξεκάθαρα για υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων και των εθνικών μας συμφερόντων στο διεθνές στερέωμα και στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών. Μιλάμε για υπεράσπιση της δημοκρατίας, που είναι αδιαπραγμάτευτη αξία. Αυτό με έχετε ακούσει να λέω πάντοτε. Η δημοκρατία δεν είναι υποδιαπραγμάτευση και όταν τίθεται σε αμφισβήτηση και όταν βάλεται, από οποιονδήποτε και αν βάλεται, η υποχρέωση είναι μία. Η υπεράσπιση της και η υπεράσπιση του Συντάγματος. Αυτό είναι που έκανα και εγώ από τη θέση της Προέδρου της Βουλής το 2015 και το ίδιο θα ξανακάνω. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί για όλα αυτά τα δικαιώματα που έχει και δεν έχουν επιδιωχθεί, για όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν και δεν έχουν ενεργοποιηθεί, και η πλέψη ελευθερίας θα είναι σίγουρα μία δύναμη η οποία σε όλα τα επίπεδα θα ενεργοποιεί διαδικασίες υπεράσπισης των εθνικών μας δικαίων και των δικαιωμάτων της κοινωνίας και του λαού μας. Λέει ο φίλος ο Κώστας, ισχύει η πληροφορία ότι υπάρχει ένα κύμα προσχωρήσεων στην πλεύση ελευθερίας? Για παράδειγμα, ο γνωστός καθηγητής φαρμακολογίας, ο κύριος Κούβελας, ετοιμάζεται να κατέβει με την πλεύση ελευθερίας? Δεν ξέρω γιατί το ρωτά. Μάλλον είναι Θεσσαλονικιός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Έχετε να πείτε κάτι? Δεν θα μπω σε ονοματολογία. Σε περιπτωσιολογία. Είμαστε σε μία φάση στην οποία καταρτίζουμε τα ψηφοδέλτια μας και θα τα υποβάλουμε τις επόμενες μέρες. Θα ανακοινωθούν λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε φυσικά ανοιχτοί στην κοινωνία και ανοιχτοί στον διάλογο για την κατά το δυνατόν ενίσχυση των ψηφοδελτίων μας, αλλά και συνολικά την ενίσχυση της πλεύσης ελευθερίας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται από μόνο του, στα αλήθεια, όλη αυτή την περίοδο που δεχόμαστε τη μεγάλη αγάπη του κόσμου και την ελπίδα του ότι μπορούμε μαζί να αλλάξουμε τον κόσμο, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μας, και δεσμευόμαστε ακριβώς ότι τον κόσμο θα τον αλλάξουμε με αγάπη, δηλαδή με πολύ μεγάλη ευαισθησία για τους συνανθρώπους μας και με πολύ μεγάλη διάθεση προσφοράς. Αυτό το οποίο έχει λείψει δυστυχώς από την πολιτική. Είμαι αισιόδοξη ότι θα έχουμε, όπως έχουμε ήδη, πολύ σημαντικά και αξιόλογα πρόσωπα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Είμαι αισιόδοξη ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της πλεύσης ελευθερίας θα δώσει ένα δείγμα γραφής που θα μείνει στην ιστορία. Και νομίζω πραγματικά ότι κάνουμε την αρχή. Μάλιστα. Πρώτη-τελευταία μου ερώτηση. Ποια είναι η άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το φαινόμενο των πληστηριασμών, ιδίως μη δυνάμενων συμπολιτών? Θα έπρεπε να υπάρχει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για πάγωμά τους, και μιλούν για την πρώτη και κύρια κατοικία. Ένα σχόλιο έχετε? Η πλεύση ελευθερίας έχει σταθερά αντιπαλέψει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εγώ προσωπικά
ήμουνα από τα ειρηνοδικεία όπου σταματούσαμε έμπρακτα τους πληστηριασμούς μέχρι τις διαδικασίες νομικών ενεργειών που κάναμε από το 2017-18 κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, και πολύ πρόσφατα συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης που κάναμε κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένουμε απόφαση. Παρασταθήκαμε στη θήκη αυτή μαζί με τον πατέρα μου τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, εκπροσωπώντας και τους εαυτούς μας και την πλεύση ελευθερίας και πολίτες που αγωνίζονται μαζί μας κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Μην επεκταθείτε, γιατί μου ήρθε ένα εξαιρετικό ερώτημα από τον Κώστα. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου για νομοσχέδια που θα εισαγάγει, κάποια από τα οποία οι λοιποί θα δυσκολευτούν να αρνηθούν. Θα είναι, για παράδειγμα, μέσα, λέει, γιατί ξέρω ότι είναι ένα θεματικό πεδίο που αγγίζει, η θεσμοθέτηση κέντρων κακοποιημένων γυναικών ή αστέγων, ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης. Ναι, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτηση. Βεβαίως. Καταλαβαίνω ότι βιάζεστε, αλλά δεν θέλω και εγώ να... Βιάζομαι, γιατί είναι βροχή τα ερωτήματα και θα βγω εκτός χρόνου. Το καταλαβαίνω. Όχι για να περιορίσω εσάς. Έτσι. Και εγώ πρέπει να σας απαντώ με ολοκληρωμένο τρόπο. Λοιπόν, τις νομοθετικές προτάσεις που εμείς θα υποβάλουμε είναι και η κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Και αυτό έχει την απόλυτη ευχέρεια η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση να το κάνει. Δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν μπορεί να το κάνει, ούτε να ακούμε εκείνους που έφεραν τους πληστηριασμούς να λένε ότι τώρα θα τους καταργήσουν. Τώρα, σε αυτό που ερωτάει ο ακροατής μας, και μπράβο που θέτει αυτό το ερώτημα, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ έβαλα με πολύ έμφαση το ζήτημα της έμφυλης βίας, της κακοποίησης γυναικών και παιδιών και συνολικά των φαινομένων κακοποίησης. Ξέρετε ότι το έβαλα και στο προηγούμενο διάστημα και όταν διεκδικούσα να... μετάσχω στο debate των πολιτικών αρχηγών ως η μόνη γυναίκα αρχηγός πολιτικού κόμματος, που ήταν τρομακτικό ότι έγινε αυτό το debate χωρίς καν να ακουστεί η γυναικεία φωνή και η γυναικεία εκπροσώπηση. Είμαι πάρα πολύ ενεργή στο τομέα αυτό και στη δουλειά μου και στην πολιτική μου δραστηριοποίηση. Τώρα μάλιστα την προηγούμενη, πριν από λίγες μέρες, ήμουνα πάλι σε μια πρωτοβουλία της οργάνωση Strong Me για τα ζητήματα της κακοποίησης, των γυναικοκτονιών, της έμφυλης βίας. Προφανώς λοιπόν και πρόκειται να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να προστατευτούν πολύ πιο αποτελεσματικά τα θύματα κακοποίησης, όπως και τα θύματα κοινωνικών αποκλεισμών. Έγινε λόγος στην ερώτηση για τους ανθρώπους χωρίς στέγη. Για εμάς το δικαίωμα στη στέγη είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και γι' αυτό και λέμε ότι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας παραβιάζουν αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Οι κοινωνικοί αποκλεισμοί είναι κάτι απέναντι στο οποίο θα παλέψουμε πολύ στεναρά, όπως παλεύουμε όλο αυτό το διάστημα. Και συνολικά θα σας έλεγα, για να απαντήσω στον ακροατή μας, ότι σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις οι επιμέρους στις οποίες θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη υπεράσπισης μιας μερίδας πολιτών, μιας κατηγορίας πολιτών, μιας ηλικίας, ενός φίλου, αλλά και ενός μόνο ανθρώπου. Γιατί όταν θες να υπερασπιστείς τις εκατομμύρια ζωές, πρέπει να είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς και τη μία ζωή. Αν δεν μπορείς να υπερασπιστείς τη μία ζωή τον έναν άνθρωπο, δεν είσαι ειλικρινής ότι θες να υπερασπιστείς τους πολλούς. Εμείς λοιπόν θα είμαστε ενεργοί στην υπεράσπιση όλων και του καθενός. Σε αυτό θα είμαστε και ανοιχτοί και στην ενημέρωση και στα αιτήματα. Θα έχουμε μια ζωντανή σχέση επικοινωνίας με τον κόσμο όπως έχουμε και σήμερα. Θέλω να κλείσουμε με επίλογο από εσάς. Το ερώτημά μου είναι περισσότερο υποβοηθητικό, αλλά πώς σκέφτεστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, την ελληνική κοινωνία τα επόμενα 4 χρόνια και γιατί ακριβώς καλείται αυτή την κοινωνία να επιλέξει το ψηφοδέλτιο της πλεύσης ελευθερίας στις 25 Ιουνίου? Και μία παράκληση ακροατή: αν έρθει, λέει, η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Ηράκλειο
την περιμένουμε αμέσως μετά να έρθει και στα Κύθυρα, το περίφημο Τσιρίγο. Λοιπόν, πώς σκέφτεστε αλήθεια την ελληνική κοινωνία στην τετραετία, εννοώ τη νέα κοινοβουλευτική τετραετία? Τι θέλετε, τι σκέφτεστε, γιατί πρέπει, γιατί καλείτε κάποιον και του λέτε πρέπει να έρθεις να ψηφίσεις Πλεύση Ελευθερίας? Θα σας απαντήσω με μεγάλη έτσι ειλικρίνεια και από καρδιάς. Εγώ αυτό το οποίο σκέφτομαι και αυτό που θέλω είναι να αλλάξουμε τη χώρα μας, να φτιάξουμε τη χώρα μας και να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αυτό που σκέφτομαι για την ελληνική κοινωνία είναι να τη βλέπω όλο ένα και πιο ενεργή, όλο ένα και πιο ζωντανή, όλο ένα και πιο αισιόδοξη, και τη θέλω όλο ένα και πιο συμμετοχική στην πολιτική διαδικασία, γιατί η πολιτική γίνεται για την κοινωνία και πρέπει να γίνεται με την κοινωνία. Άρα ο δικός μου στόχος και ο στόχος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι να φέρει την κοινωνία στο επίκεντρο και στο προσκήνιο. Να σταματήσει δηλαδή αυτή η περιθωριοποίηση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό. Αυτό θα κάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Θα βαδίσουμε μέσα στην κοινωνία και θα φέρουμε την κοινωνία μέσα στη Βουλή και στο επίκεντρο της πολιτικής. Και αυτό είναι που ονειρεύομαι και αυτό είναι που βλέπω λίγο-λίγο να συμβαίνει. Δηλαδή είναι πολύ αισθητό, το αισθανόμαστε, είναι ψηλαφυτό. Ο κόσμος έρχεται πια αναθαρή και αισιοδοξή και εμείς θέλουμε με τη δράση μας, με τις πρωτοβουλίες μας, με όλα αυτά που θα κάνουμε και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, τον κόσμο αυτό να τον στηρίξουμε, να τον υπερασπιστούμε, να τον προστατεύσουμε, αλλά και να τον ενθαρρύνουμε να παίρνει όλο ένα και περισσότερες πρωτοβουλίες. Θέλουμε ο κόσμος να πατήσει τα πόδια του, να πιστέψει στις δυνάμεις του που έχει, ενεργότατες δυνάμεις, και να φτιάξουμε πραγματικά όλοι μαζί τη χώρα μας ξανά όπως την αξίζουμε, χωρίς να κάνουμε ούτε βήμα πίσω, πηγαίνοντας μόνο μπροστά, με το σύνθημά μας το δεν κοιτάμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κοιτάμε μπροστά, εννοώντας κοιτάμε το μέλλον, ζώντας το παρόν και χωρίς να διαχωρίζουμε την κοινωνία σε αριστερούς και δεξιούς, με ταμπέλες και με όλη αυτή την παροχημένη, με όλους αυτούς τους παροχημένους διαχωρισμούς που τελικώς δεν έφεραν τίποτε καλό. Θέλω να πω ότι ένα μότο σε ένα τοίχο λέει: η ζωή είναι αποσιοποιητικά γενικώς για όλα ό,τι μας περιβάλλουν. Όμως σήμερα συγκρίνεται ότι το 1984 ήταν η ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, με την οποία θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, την οποία θα επισκεφτώ σίγουρα στην προεκλογική περίοδο. Θα κάνω σοβαρή προσπάθεια για τα Κύθυρα που με ρώτησε ο ακροατής μας. Σίγουρα θα επανέλθω σύντομα, δεν ξέρω αν θα είναι την προεκλογική περίοδο, γιατί έχω και αρκετά χρόνια να πάω στα Κύθυρα, οπότε μου έχουν λείψει. Θα τους δω όμως όλους τους πολίτες από κοντά, αυτό είναι δέσμευσή μου και ξέρετε ότι εγώ όταν δεσμεύομαι για κάτι το υλοποιώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα.